Την περαιτέρω αξιοποίηση του χάρτη υγείας προκειμένου να καλυφθούν πλήρως και επί της ουσίας οι ανάγκες των πολιτών του Ηρακλείου και κατ' επέκταση της Κρήτης, ζητά ο εμπνευστής του, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Νίκος Ιγουμενίδης. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας η ασφαλής και άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας όσων πολιτών την έχουν ανάγκη. Αυτό το ρόλο στην Ελλάδα τον εξυπηρετεί το ΕΚΑΒ και ουσιαστικά η πρόταση που κάνω είναι μια πρόταση αποτέλεσμα και συζήτησης με φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα κέντρα υγείας. Όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα είχα κάνει και μια σειρά από τέτοιες συναντήσεις, αλλά είναι αποτέλεσμα και επεξεργασιών που είχαμε κάνει από το διάστημα που ήμουν διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Με άρθρο παρέμβασή του, ο κύριος Ιγουμενίδης προτείνει τη δημιουργία τριών νέων σταθμών ΕΚΑΒ σε Μάρθα, Φόδελε και Αγίες Παρασκές, που θα καλύπτουν τα κέντρα υγείας Χάρακα, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ανογείων, Μαλεβιζίου, Καστελίου και την Εθνική Οδό. Ο σταθμός της Μάρθας, ο σταθμός στα δυτικά του νομού Ηρακλείου, στο βόρειο δυτικό άκρο, στην Εθνική Οδό, και ο σταθμός στις Αγίες Παρασκές. Ταυτόχρονα, ο βουλευτής Ηρακλείου προτείνει τη μετακίνηση των σταθμών αστυνομικού Μεγάρου, Χερσονήσου και Μυρών στη μονάδα υγείας του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, στο κτίριο του ΙΚΑ Χερσονήσου και στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Τυμπακίου αντίστοιχα. Το κριτήριο μου είναι αυτό, με ποιο τρόπο καλύτερα θα μπορέσουμε να οργανώσουμε τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, ώστε πραγματικά όποιος πολίτης σε όποια γωνιά της Κρήτης ή της πατρίδας μας, και αν βρίσκεται, να μπορεί άμεσα, εφόσον το έχει ανάγκη, να βρεθεί σε μονάδες υγείας, σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο κυβερνητικός βουλευτής σημειώνει πως είναι ανάγκη να γίνουν προσλήψεις οδηγών ασθενοφόρου, ώστε να αποφευθούν εικόνες που δεν τιμούν την υγεία της χώρας. Αντί να απασχολούμε δυνάμεις του ΕΚΑΒ από τους σταθμούς του ΕΚΑΒ, μπορούμε να καλύψουμε τα κέντρα υγείας με το απαραίτητο προσωπικό. Παράλληλα, ο κύριος Ιγουμενίδης επαναφέρει το αίτημά του για τη διατήρηση στην Κρήτη ενός ελικοπτέρου ΕΚΑΒ-ΜΑΚ, όλα αυτά στη βάση της κεντρικής του πρότασης ότι στη μεταμνημονίου εποχή θα πρέπει τα κονδύλια για την υγεία να υπερβούν το 6% του προϋπολογισμού σταδιακά. Το να έχουμε ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ, ένα ελικόπτερο δηλαδή που θα είναι διασώστες μαζί με πυροσβεστική υπηρεσία κτλ., δεν αφορά μόνο τον νομό Ηρακλείου, αφορά όλη την Κρήτη.